κύριε Τσακύρογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά, χρέες μου, και ιδιαίτερα με πολύ αγάπη, γιατί θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό έργο της Διδύος Σωτηρίου, ένα μυθιστόρημα που το έχουμε συναντήσει και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές μέσα από τα σχολιά τους. Τα ματωμένα χώματα, τα και είμαστε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου παίζεται την παράσταση. Τι σπουδαίο θέατρο αυτό. Το έχω ερωτευτεί. Και ένα εμβληματικό έργο που με πολλές θύμησες μέσα. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Το έργο της Διδύος Σωτηρίου είναι ανεπανάληπτο. Μια ιστορία που μας αφορά και ιδιαίτερα τώρα που γιορτάζουμε τα γεγονότα της Μικράς Ασίας, με την απειλή της Τουρκίας πάλι, που εύχομαι να αντιστρέψουν τα πράγματα και να μην ακολουθήσουμε αυτή την καταστροφή η οποία δεν ωφέλησε καθόλου την Ελλάδα. Και το έργο μιλάει για προσφυγιά, μιλάει για πόλεμο. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ και εσείς προέρχεστε από προσφυγική οικογένεια, ναι, έτσι δεν είναι? Είμαι Τσακύρογλου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη και ακολουθήσαμε το δρόμο και εμείς αυτόν που είχαν όλοι οι Έλληνες την εποχή εκείνη. Και ήρθε τότε η οικογένειά σας στην Ελλάδα και εσείς γεννηθήκατε εδώ λίγο πριν τον πόλεμο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εγώ είμαι παιδί της κατοχής. Θυμάστε καθόλου μνήμες από τα πολεμικά χρόνια τότε? Ήσασταν πολύ μικρός, βέβαια. Πολύ μικρός είμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι απλώναμε το χέρι μας για να μας δώσουν μια χούφτα σταφίδες στην περίοδο της κατοχής. Αυτό το θυμάμαι. Ναι. Η μητέρα σας ήταν εξόριστη όσο ζούσατε, ναι, εσείς. Ναι. Μας φρόντιζε μια θεία μου. Ναι. Μητέρα μου... Κάποια στιγμή εγώ ήμουνα με ένα ποδήλατο από τα ποδηλατάδικα τότε που τα νοικιάζαμε και δεν είχαμε δικό μας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου λένε, ρε εσύ, ήρθε η μάνα σου. Και βλέπω μια κυρία άγνωστη για μένα, γιατί τη στερήθηκα πάρα πολλά χρόνια τη μητέρα μου. Αλλά αυτή είναι ένα παρελθόν το οποίο, ναι μεν, εγώ αποφεύγω να το θυμάμαι, γιατί σχεδόν είναι ένας εφιάλτης. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Θέλατε πάντα να γίνετε ηθοποιός? Ναι. Από τα 14 μου χρόνια, πολλές φορές θυμάμαι ότι έπαιζα τον Άγιο Βασίλη. Είχατε ποτέ πρότυπα ηθοποιών που λέγατε θέλω να του μοιάσω? Πάντοτε. Πάντοτε είχα. Έκοβα μάλιστα και από τα προγράμματα της σελίδες που είχαν τις φωτογραφίες τους. Αλήθεια? Ήτανε, βέβαια. Ήτανε ο Χόρν, ο Κατράκης, ο Μινωτής. Και τους είχατε τις φωτογραφίες? Είχα τις φωτογραφίες και τις είχα κόψει και τους είχα... Και έλεγα ότι ήθελα να τους, κάποτε να τους φτάσω. Με αξίωσε ο Θεός και όχι μόνο συνεργάστηκα μαζί τους σε διάφορες παραστάσεις, που, γιατί τους πρόλαβα όλους αυτούς, όλη αυτή τη γενιά την πρόλαβα και με επιλέγανε και με διαλέγανε για διάφορους ρόλους. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Το θέατρο, εκτός από όλους τους ρόλους που σας έφερε και την αναγνώριση και όλα αυτά, σας έφερε και τη Χρυσούλα Διαβάτη. Αυτό είναι ένα ευτύχημα στη ζωή, γιατί δεν ξέρω αν αυτά που έχω κάνει στην πορεία μου θα μπορούσα να τα κάνω χωρίς να έχω τη Χρυσούλα τη Διαβάτη, σύντροφο και οδηγό. Ναι, αυτό είναι πολύ γλυκό να το λέει ένας άντρας. Όχι, βέβαια. Μα πρέπει να το λέμε. Πρέπει να το λέμε και να θαυμάζουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και μας στηρίζουν και θα πρέπει και εμείς να τους στηρίζουμε. Και πάνω στη σκηνή γνωριστήκατε? Με τη Χρυσούλα Διαβάτη, βέβαια, πάνω στη σκηνή, στο θέατρο του Κατράκη, στο Άλσος, την εποχή εκείνη, βρεθήκαμε, εκτίμησα το γέλιο της, γιατί η Χρυσούλα ήταν ένα χαρούμενο κορίτσι, κάτι που δεν ήμουνα εγώ. Ξέρετε, μερικές φορές τα αντίθετα έλκονται. Ένα μεταξωτό πασχαλινό αυγό σας λέει κάτι. Αυτό είναι ένα δώρο Θεού που μέσα είχε
τις Βέρες, όπου πρότεινα στη Χρυσούλα Διαβάτη να με παντρευτεί και πρότεινα γάμο. Γάμο ζωής και δόξα τω Θεώ δεν το έχω μετανιώσει και μας βοήθησε να φτιάξουμε μια σημαντική οικογένεια, ένα καλό σπιτικό και να μεγαλώσουμε και το παιδί μας, αλλά και τα εγγόνια μας. Ισχύει ότι στην αρχή της λέγατε ότι εγώ δεν παντρεύομαι? Αυτό δεν νομίζω ότι ένας νέος στην περίοδο αυτή που δημιουργήθηκαν οι σχέσεις, ότι θα ήθελα αμέσως γάμο, όταν δεν είχε τις προϋποθέσεις τις οικονομικές. Και ξαφνικά πώς ήρθε ο γάμος, αφού δεν θέλετε να παντρευτείτε? Κάποια στιγμή βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Περπατώντας στη Τζιμισκή, λέμε, ρε Χρυσούλα, αφού περπατάμε μαζί, πορευόμαστε μαζί, δεν πάμε να παντρευτούμε? Και ανεβήκαμε στη Μονή Βλατάδων, επάνω στη Θεσσαλονίκη, και είπαμε, γιατί να μην το κάνουμε, δεν πειράζει. Είχαμε και μια άνεση καλύτερη οικονομική, θέλεγα. Δηλαδή έτσι ξαφνικά παντρευτήκατε? Γιατί είμαστε, ναι, έτσι πράγματι, έτσι ξαφνικά. Χωρίς καλεσμένους, χωρίς... Τίποτα, είμαστε, οι καλεσμένοι μας ήταν η Ντόρα Τσάτσου, που έγινε και κουμπάρα μας, ο Μόραλης και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτυχε εκείνη την εποχή να βρίσκονται στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος. Οι γονείς, συγγενείς, αυτά τίποτα. Γονείς, πού να έρθουν να ταξιδεύσουν και να βρεθούν στη... Θυμάμαι, αργότερα ήρθαν εκεί μας, να μας συγχαρούν. Απίστευτο. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία ιστορία. Είναι καλές ιστορίες αυτές, γιατί είναι στιγμές καλής ζωής. Που κράτησε και τόσα χρόνια, έτσι. Και πρέπει. Πρέπει. Δηλαδή, το άλλο είναι κάτι που είναι, επειδή, όπως είπαμε, στέργιωσε, επειδή έγινε με πολύ περίσκεψη, με πολύ βάσανο και με ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν υπήρχαν στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που τσακωθήκατε, ας πούμε? Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά το ξεπερνούσαμε, γιατί αυτό που η εκτίμηση που είχε ο ένας για τον άλλο διόρθωνε πολλά σφάλματα και του ενός και του άλλου. Ειδικά μου περισσότερα. Το ότι τα λέει έξω από τα δόντια, πώς σας φαίνεται? Αυτό είναι πολύ καλό, θετικό, και μακάρι να μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να εκφράζονται έτσι και να έχουν την ειλικρίνεια που έχει η Χρυσούλα στη ζωή. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές έχει κατηγορηθεί γι' αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να κατηγορηθεί, αλλά πρέπει να θαυμάζεται. Ως ηθοποιότη θαυμάζεται? Πολύ. Πρέπει να πω ότι η Χρυσούλα είναι καλύτερη ηθοποιός, πολύ σύνθετη και πολύ τάλαντη από μένα. Εγώ είμαι λίγο του εθνικού θεάτρου, θα έλεγα, μονομέρειες. Αλλά η Χρυσούλα πράγματι είναι ένας πολύ τάλαντος άνθρωπος, που είναι πολύ καλή η νοικοκυρά. Σημαντικό αυτό. Μαγειρεύει. Για μια ηθοποιό. Μαγειρεύει υπέροχο. Και όχι μόνο αυτό. Βοηθάει στην ισορροπία της οικογένειας. Και αυτό είναι σημαντικό για μια ηθοποιό γυναίκα. Και πελαγός ήστε.